Όμως σίγουρα μια σπηλαιοδιάσωση που δεν ήταν άσκηση και έγραψε τη δική της ιστορία. Μάλιστα το πρακτορείο Reuters σε δικό του ρεπορτάζ να αναφέρει στις κορυφαίες σπηλαιοδιασώσεις που έχουν γίνει ανά την Ιφίλιο, συγκρίνοντάς τις με περιστατικά όπως αυτό στην Ταϊλάνδη, είναι στις αρχές δεκαετίας του 2000, που ολόκληρη η Ελλάδα, με κομμένη την ανάσα, παρακολούθησε μια σπηλαιοδιάσωση τριών ανθρώπων στο σπήλαιο του Σάρχου. Εμείς αλλιεύσαμε εικόνες από το εξαιρετικό αρχείο της Crete TV και πάμε να δούμε το βίντεο. Είναι μια σπηλαιοδιάσωση που πραγματικά είχε κόψει στην κυριολεξία την ανάσα. Θυμάμαι τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλη τη διάρκεια της ημέρας να μην σταματούν τις ανταποκρίσεις και τα έκτακτα δελτία. Να δούμε το βίντεο. Είχαμε εμπιστοσύνη στους συντρόφους σπηλαιολόγους. Απλά τους περιμέναμε λίγο αργότερα. Λειτουργήσανε πάρα πολύ γρήγορα και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Πώς το καταφέρατε? Εντάξει, είχαμε λίγο περιορισμό στο φαγητό, αλλά όλα καλά. Το ρολόι του χρόνου μέσω του αρχείου της Crete TV γυρνά στις 10 Νοεμβρίου του 2002. Ο Μεθόδιος Ψωμάς, η Χρυσούλα Μαυρόκοστα και μια νεαρή Ρωσίδα σπηλαιολόγος που βρίσκονται σε αποστολή χαρτογράφησης εγκλωβίζονται σε ένα θάλαμο του σπηλαίου όταν ξαφνική νεροποντή ανεβάζει ακαριαία τη στάθμη του νερού. Σφραγίζει με άμμο και μπάζα το σιφόνι που αποτελεί τη μοναδική έξοδο προς την επιφάνεια, όπως θα αναφέρει στη συγκλονιστική περιγραφή του αργότερα ο Μεθόδιος Ψωμάς. Είχαμε τελειώσει τη δουλειά και στην επιστροφή αντιληφθήκαμε, γυρνώντας προς τα πίσω, ακούσαμε νερά, θόρυβο νερού. Ήμασταν κοντά στο σιφόνι, στο σημείο που πλημμυρίζει. Πρώτες ώρες ήταν όντως λίγο, νιώσαμε φόβο και αγωνία. Εντάξει, όχι σε επίπεδο πανικού βέβαια. Η εμπειρία, η ψυχραιμία, η σωστή προετοιμασία της αποστολής του στάθηκε σωτήρια, καθώς χρειάστηκαν 4-24 ώρα τιτάνιας προσπάθειας από σπηλαιολόγους που έφτασαν από όλη την Ελλάδα, όπως ο Καλούς Παραγκαμιάν, άνδρες της ομάδας υποβρύχιων καταστροφών και της ΕΜΑΚ, μέχρι τη στιγμή που τους εντόπισαν ζωντανούς μέσα σε θύλακα αέρα. Σπήλαια αναπλέον, το είχαμε πει, τέλος καλό, όλα καλά. Βάλαν μπρος τις αντλίες. Τις γεωτρήσεις και τραβάγανε νερό. Μικρή επίπτωση είχε. Δημιουργήσαμε τεχνητές λίμνες μέσα με μουσαμάδες και με βατραχάκια βγάζαμε το νερό έξω. Θυμάμαι καλά, ήταν 140 σακιά άμα βγάλανε από το σιφόνι για να μπορέσουν να εξέλθουν από το σπήλαιο. Για 4 μερόνυχτα οι διασώστες ακόμη και όση ώρα δεν έσκαβαν για να απομακρύνουν 130 τσουβάλια με άμμο και μπάζα που τους χώριζαν από τους αγνοούμενους, ξαγρυπνούσαν μέσα στη σπηλιά, περιμένοντας ένα ίχνο ζωής. Όταν η άμμος έγινε χαλαρή, ένας πολύ έμπειρος σπηλαιοδίτης με μία μικρή φιάλη βούτυξε και τους βρήκε αμέσως, γιατί με το που πέρασε από εκεί ήταν πια στην αίθουσα. Από εκεί και μετά βέβαια πήραμε πολύ μεγάλη ανάσα, τέλος πάντων. Μαζί τους οι συγγενείς των κριτικών σπηλαιολόγων και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής που συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην υποστήριξη της επιχείρησης. Τα οποία παιδιά σου λέω δέθηκαν πάρα πολύ με το σπήλαιο και ακόμα που τα συναντάω στον δρόμο, μόλις τα συναντάω αρχίσαμε και κουβεντιάσαμε το γεγονός εκείνο τότε. Θα τολμήσω να πω, χωρίς να είμαι ειδικός, ότι αυτή η περίπτωση έφερε και την ελληνική σπηλαιολογία σε ένα άλλο επίπεδο. Γύρισε σε ένα καινούριο κεφάλαιο, γιατί στο ενεργητικό της έχει αυτή τη μοναδική εμπειρία Καλούς Παραγκαμιάν. Και επειδή με την Έλλη την Κοκάλη εκείνη την περίοδο μείναμε 4 μερόνυχτα έξω από το σπήλαιο μέχρι την στιγμή της διάσωσης, θυμάμαι τότε που είχαν κατεβεί Γάλλοι, είχαν έρθει σπηλαιολόγοι από ολόκληρη την Ελλάδα. Εσύ, και θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω τον ελληνικό τώρα, εσύ ήσουν φαντάρος, ήσουν στο κέντρο εκπαίδευσης και το αρχηγείο ζήτησε να σου δοθεί άδεια για να έρθεις στο σπήλαιο του Σάρχου μέσα από τη δική σου εμπειρία να βοηθήσεις σε αυτήν τη σπηλαιοδιάσωση. Θέλω να πεις τι σου έχει μείνει από αυτή τη στιγμή. Σε βλέπω και τα μάτια σου γυαλίζουν. Δεν ξέρω αν νιώθεις συγκίνηση βλέποντας αυτές τις εικόνες. Κοιτάξτε τώρα, όλο αυτό το επεισόδιο και όλη αυτή η κινητοποίηση ήταν άνευ προηγουμένου. Έχει συγκινηθεί? Όχι ιδιαίτερα, αλλά είναι μεγάλο, δηλαδή το μεγαλείο σε αυτές τις δράσεις, ποιες είναι? Να βλέπεις τους ανθρώπους να συμπράττουν,
τους ανθρώπους που συμβάλλουν πάρα πολύ, όπως καμιά δεκαπενταριά από τους σπηλαιολόγους που βλέπαμε εκεί που ήταν πάρα πολύ έμπειροι, μέχρι και τους λιγότερους έμπειρους ή τους λιγότερο αυτό, ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ. Και βέβαια στον μίσο ότι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι αυτά τα τρία παιδιά που με επαγγελματισμό, ακριβώς, με την επιστημονική τους κατάρτιση, βοήθησαν επί της ουσίας, βγήκαν χαμογελαστά και τα τρία αυτά παιδιά και νομίζω ότι είναι οι σύγχρονοι ήρωες της ελληνικής σπηλαιολογίας αυτά τα τρία παιδιά. Βίωσαν μια εμπειρία που δεν έχουν βιώσει. Και οι τρεις συνεχίζουν κανονικότατα να κάνουν σπηλαιολογία κλπ. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα για όλους, γιατί από εκεί βγήκανε μία σειρά διαπιστώσεων, ότι καθώς ας πούμε η δραστηριότητα μεγάλωνε, οι υπηρεσίες δεν είχαν την απαραίτητη εκπαίδευση. Μετά άρχισαν να εκπαιδεύονται οι ΣΕΜΑΚ και τα λοιπά. Συμβάλαμε και από τη σπηλαιολογική σε αυτό. Ήταν και ο κύριος Φωτεινάκης, θα έρθω και σε αυτόν. Θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη σπηλαιοδιάσωση δύσκολη. Γιατί θυμάμαι ότι υπήρχαν και πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες εκείνη την περίοδο. Βέβαια, το σπήλαιο αυτό, να ξέρετε ότι το τέλος του φτάνει 20 μέτρα πάνω από... έχει υψομετρική διαφορά 20 μέτρα από τη λίμνη του Αλμυρού. Mm-hmm. Τα νερά που τρέχουν μέσα σε αυτό καταλήγουν στην πηγή του Αλμυρού εδώ στο Γάζι. Επομένως, εάν συνέχιζε με μεγαλύτερη ένταση η βροχή, θα δημιουργούνταν πολύ σοβαρά προβλήματα. Και μάλιστα ανάλογα με την ένταση, ξέρετε, ο Σάρχος βγάζει και νερό, γιατί δημιουργούνται ανάμεσα από τα συμφώνια μεγάλες φυσαλίδες και το νερό εξφενδονίζεται πια από την είσοδο. Θα μπορούσε δηλαδή να πλημμυρίσει το δωμάτιο που βρισκόταν οι τρεις σπηλαιολόγοι. Να σκάσει το δωμάτιο. Φυσαλίδα δηλαδή εκείνου του χώρου να σκάσει. Εάν ήταν μία, ξέρετε, τώρα πιθανολογούμε και λοιπόν, σε αυτή, δηλαδή ήταν μία πραγματική αγωνία, ας πούμε, για το τι θα γίνει με το νερό της βροχής και τα λοιπά. Στην αρχή υπήρξε έλλειψη συντονισμού, γι' αυτό μπορώ να πω ότι ο Σάργος ήταν ένα σχολείο και για τις αρχές και για τους σπηλαιολόγους, γιατί υπήρξε μία άνευ προηγουμένου κινητοποίηση. Εκεί φάνηκε ότι αν δεν υπάρχει μία κεντρική ηγεσία, ας πούμε, κάποιος να παίρνει τις αποφάσεις, ο οποίος να ξέρει το τι συμβαίνει και μέσα και έξω και πώς πρέπει να διαχειριστεί και τις δυνάμεις των ανθρώπων, αλλά και τη διαθεσιμότητα των υλικών, μπορεί να χαθεί χρόνος, μπορεί να γίνουν άστοχες ενέργειες που σε μια άλλη περίπτωση μπορεί να κόστιζε. Εδώ πήγαν όλα καλά, βοήθησε και το γεγονός βέβαια ότι ήταν δίπλα στο Ηράκλειο. Αν αυτό συνέβαινε στην κορφή, στα Λευκά Όρια, ήταν πολύ διαφορετικό. Θα κάνανε μέρες να συγκεντρωθούν και όχι τόσοι σπηλαιολόγοι. Ήταν πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά μέσα δεν είχαν πάθει κάποιο ατύχημα, οπότε δεν κινδύνευε η ζωή τους. Απλώς έπρεπε να παραμείνουν ψύχρεμοι όπως και το έκαναν. Έτσι. Αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να οργανωθούμε καλύτερα και εμείς, σαν σπηλαιολογικές ομάδες, αλλά και οι αρχές,